Μου είπες νωρίτερα ότι έχασες 20 κιλά. Έχασα 20 κιλά. Πώς τα έχασες? Θα σου πω το μαγικό τρόπο. Δεν πήγα σε κανένα διαιτολόγο. Ναι. Σε κανένα διατροφολόγο. Απλώς κάποια στιγμή, επειδή δεν μ' άρεσε να είμαι έτσι λίγο περισσότερα κιλά και να κουβαλάω ένα δεύτερο Εμίλιο στην πλάτη μου. Συγγνώμη, φρε Εμίλια. Επειδή εγώ σε θυμάμαι πάντα αδύνατο, έτσι όπως είσαι τώρα. Ναι. Αυτά είναι τα κιλά μου. Αυτή τη στιγμή είμαι 81 εγώ κιλά. Εγώ έτσι σε ξέρω. Ναι, είχες να με δεις καιρό. Είχα πάρει κάποια κιλά. Πού τα πήρες, στην ΕΡΤ? Στην ΕΡΤ. Έγινε δημόσιο υπάλληλο. Στην ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ πήρα. Και κάθισες. Έτρωγες. Έτσι, έτρωγα. Έγινες διευθυντής. Ναι, διευθυντά. Ωραία. Από εκεί και πέρα, από την 1η Δεκεμβρίου πέρσι, το θυμάμαι σαν τώρα, είπα θα δυνατήσω. Σταμάτησα το βραδινό φαγητό. Σταμάτησα το βραδινό φαγητό, κάνω ένα γεύμα την ημέρα. Και είναι όλα καλά και σιγά σιγά έχασα όλα τα κιλά τα. Χωρίς τίποτα άλλο. Χωρίς δηλαδή. Τίποτα άλλο. Ούτε άσκηση δεν ασκούμε. Γλυκό τρως? Τρώω μισή σοκολάτα την ημέρα. Κρασί πίνεις? Καθόλου αλκοόλ. Ούτε γουλιά. Ούτε μία γουλιά κρασί. Αχ, αυτό είναι πρόβλημα. Καθόλου. Εγώ χωρίς το κρασάκι μου δεν μπορώ να φάω. Όχι, εντάξει. Θέλω ένα ποτηράκι κρασί. Εγώ έτσι νερό, να πίνω. Νερό πίνω. Μόνο νερό, μόνο λοιπόν. Νερό. Αυτό και παγωμένο. Ούτε όταν βγεις έξω το βράδυ, έτσι σε ένα εστιατόριο κάτι, ένα κρασάκι. Δεν παγωμένο πράσινο τσάι, μου αρέσει πολύ. Α. Καφέ δεν πίνω καθόλου. Το πρωί είχα μομίλη με μία μπανάνα από το πρωινό μου. Και... Εντάξει, βρε Μίλη, αυτό δεν το λες και εύκολα. Το λες, αλλά το δηλαδή, έχασα εύκολα 20 κιλά. Δεν το λες και εύκολα. Δηλαδή, εντάξει, πράσινο τσάι με μία μπανάνα το πρωί, μπλιάχ. Φαγητό χωρίς το ποτηράκι με το κρασί, μπλιάχ. Οκ, okay, δηλαδή okay. Θέλει. Περνάμε μια ασκητική περίοδο τώρα. Έχουμε βάλει, έχω στο... Έχει στόχους. Έχω στόχο να είμαι στα 80. Εκείνη τα κιλά μου. Στυλάκι, Εμίλια. Τι να κάνουμε. Είδες, είσαι τώρα και στην καλύτερη ηλικία. Που λένε, έχουν βγει ταινίες για την ηλικία σου, μα, λένε, έχουν βγει τραγούδια για την ηλικία σου. Ναι. Ο πενιντάρης στα φόρτα του, Εμίλια. Αλήθεια, δεν το ήξερα. Έλα σε παρακαλώ. Εσείς οι άντρες στα 50 τρελαίνεστε, έχετε τα θέματά σας. Εσύ πώς νιώθεις έτσι σε αυτήν την ηλικία, νιώθεις? Εγώ αυτή τη στιγμή ερωμένη έχω τη δουλειά μου. Ναι. Γιατί καλά, εκεί, δεν είναι. Εκεί το πας ως πονηρή Τατιάνα, το πας... Για το όνομα του. Αυτή είναι η δουλειά μου, καταλάβατε, πάναμε μπλοκάρει Τατιάνα. Αφού με ξέρεις ότι εγώ είμαι πολύ συντηρητική, δεν θα σε ρωτήσω ποτέ κάτι τέτοιο. Εγώ είμαι υπέρ του γάμου, τα ξέρεις αυτά, ευαγγελάτος κλπ. Δεν είναι. Αλλά... Τι κάνει ο Νίκος, πώς πάει? Γενικώς... Τυχερός ο Νίκος πάντως, το επαναλαμβάνω. Σε βλέπω σε μεγάλη φόρμα. Πώς αισθάνεσαι σαν πενιντάρης, γιατί ας πούμε, να σου πω εγώ για να σου πω που το πάω. Εγώ με τον άντρα μου διανύουμε αυτή τη στιγμή μια πολύ ανθυρή περίοδο. Γιατί οι γάμοι έχουν, ξέρεις, διακυμάνσεις φοβερές. Θυμάμαι και μια ωραία φωτογραφία στο καλοκαίρι. Έχουν... Που είσαι σε μια θάλασσα, ναι, με ένα πολύ ωραίο μπικίνι. Ναι. Και είσαι εσύ και ο Θεός. Ωραία. Ωραία. Και ο άντρας λοιπόν οριμάζει. Ποιος την τράβηξε αυτή τη φωτογραφία, δεν ξέρω. Οριμάζει. Ο Νίκος από πάνω. Δεν μπορώ να σου αποκαλύψω τα μυστικά των φωτογραφιών του καλοκαιριού μου. Αυτό αλλά επειδή οι άνθρωποι οριμάζουν, αλλάζει και η ψυχολογία τους. Ναι. Εσύ λοιπόν σε ποια φάση είσαι τώρα? Εγώ είμαι στη φάση ότι δουλεύω πολύ και θέλω να πετύχω πάρα πολύ στην Κυριακάτικη Κόντρα News. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κόσμο που την έχει αγκαλιάσει. Θέλω να πάει πάρα πολύ καλά η εκπομπή και θέλω του χρόνου. Τον Αύγουστο, με ξενέρωσες τελείως. Να με πάρεις ένα τηλέφωνο του χρόνου τον Αύγουστο και να μου κάνεις πρόταση να κάνουμε μαζί εκπομπή. Με ξενέρωσες. Όχι με το τελευταίο, το τελευταίο ήταν ωραίο. Εγώ σε ρωτάω πώς είσαι, ρε παιδί μου, πώς αισθάνεσαι τον εαυτό σου. Τον αισθάνεσαι πολύ μαχητικό. Ξέρεις, ο άντρας, όταν αισθάνεται με τη δουλειά του. Είναι σε όλα καλός μετά. Αν πετυχαίνει στη δουλειά, είμαστε σε όλα τέλεια. Δεν το έχετε εσείς αυτό λίγο οι άντρες. Το έχετε. Είσαστε όταν στη δουλειά είναι. Αισθάνεστε γενικώς. Ενέργεια, αισθάνεστε μία άλλη ενέργεια στη ζωή σας. Ναι. Αλλάζετε ολόκληρη. Και αν δεν πάει καλά κάτι στη δουλειά σας, πολλές φορές μαραίνεστε. Θέλω να σου πω, προχθές, πριν 10 μέρες, είχα πολύ καιρό να δω την Έλλη τη Στάη. Λοιπόν, την πήραν τηλέφωνο, μου λέει: δεν έρχεσαι να πιούμε ένα καφέ στο The Talk. Α. Πάω στο The Talk και βλέπει έναν άλλο Εμίλιο. Και με βλέπει και μου λέει: αγόρι μου, αδυνάτησες. Λέω: ναι. Μου λέει: ό,τι και να κάνεις, θα πετύχεις. Εφόσον μου λέει: εσύ έχασες αυτά τα κιλά που έχασες, θα πετύχεις 100%. Το είπε η Έλλη Στάη αυτό, την οποία. Την ακούω. Και, την ακούς. Εντάξει, εμένα αυτό που μου αποπνέεις από τη συνέντευξη, γιατί ο κάθε καλεσμένος που κάθεται εκεί... Εκπέμπει κάτι. Είναι να αυτό. Ακούς το Real FM, τα εγώ, Σαββατοκύριακα. Και βέβαια σε ακούω. Ε? Και βέβαια σε ακούω. Εντάξει. Δεν μπορώ να πω ποια ραδιόφωνα ακούω. Έχουμε και εδώ ραδιόφωνα, καταλαβαίνεις. Καλά, έχω και άντρα μουσικά, που δουλεύει στο ραδιόφωνο, έχουμε θέματα τώρα. Έχουμε τα μουσικά ραδιόφωνα. Έχουμε εδώ. Πολύ μεγάλη διαπλοκή τώρα με τα ραδιόφωνα. Έχουμε εδώ μουσικά ραδιόφωνα. Έχουμε εσύ στο Real που τον ακούω. Και Χατζη Νικολάου ακούω. Ναι. Και έχουμε τον άντρα που δουλεύει στα παραπολιτικά. Καταλαβαίνεις. Είναι και τώρα. Ο άντρας, ναι. Έχουμε τον άντρα. Δεν κάθεται και ο Νίκος. Όχι. Και έμαθα ότι κάνει την εκπομπή από το σπίτι.
Δεν μας τα είχατε πει αυτή τη βερσιόν. Ότι καθόμαστε σπίτι και κάνουμε ραδιοφωνική εκπομπή. Πώς γίνεται αυτό? Είναι μαγικό που γίνεται. Είναι σωστό αυτό που λέω, γιατί είμαι καλός ρεπόρτερ. Είσαι καλός ρεπόρτερ με μια μικρή λεπτομέρεια. Από το επαγγελματικό του σπίτι την κάνει. Από το επαγγελματικό, αλλά δεν έχει ξαναγίνει. Όχι από το δικό μας σπίτι. Εγώ φεύγω από τα Κιούρκα και πάω και θυσίασα. Το σπίτι ψαρώσατε όλοι, ε. Όχι, δεν το κάνει από το σπίτι μας. Πού? Από το σπίτι επαγγελματικό. Που εύκολα θα ήθελα να την κάνει από το σπίτι, να τον έχω εκεί συνέχεια τον επαγγελάτο. Τι pressing είναι αυτό στον Νίκο? Τι pressing είναι αυτό? Ας τον ανασάνει τον άνθρωπο. Όχι, αγάπη μου. Τι πράγμα είναι αυτό? Δεν είσαι καλά που τον αφήσω να ανασάνει. Γιατί τον καταπιέζει? Εκεί θα είναι, δίπλα μου. Δίπλα μου, εκεί δεμένο, αλυσοδεμένο. Γι' αυτό σε λένε μέγερα. Γι' αυτό σε λένε μέγερα. Έτσι, εδώ, με τα χέρια έτσι, με την κουλούρα και συνέχεια. Τον έχεις τρελάνει. Τον έχω, ναι. Και αυτό σε μένα. Λοιπόν, το κάνει από τα site βγαίνει η εκπομπή. Ξέρω. Το έχουν φτιάξει... Πάει και καλά από ό,τι μαθαίνω. Πάει καλά. Είναι καλός ο Νίκος. Του έχουν φτιάξει τα παρεπολιτικά ένα στούντιο. Ωραίο. Ραδιοφωνικό. Δεν υπάρχει. Μέσα στα site μια και ρώτησε. Ναι, έχει τα νιούζ, τα τηλέφωνα από πάνω. Έχει ραδιοφωνικό στούντιο. Και βγαίνουν όλα τα παρεπολιτικά από τα Πειραιά. Και ο Βαγγελάτος βγαίνει από το στούντιο του στο νιούζ. Στο Μονάρικο δεν έχει ξαναγίνει. Καταλαβαίνεις. Τώρα αυτά τα μαρτυράω, καταλαβαίνεις. Ο Λιάγκας με την Μανολίδου μετά θα ζητάνε το δικό του στούντιο. Ο Περίς με την άλλη θα ζητάνε, κατά θα πάνε όλοι. Με την Έγκα θα ζητάνε το δικό του στούντιο. Δεν πρέπει να τα λέω αυτά δημόσια. Δεν πειράζει, πες τα. Θα πας εσύ, ας πούμε, στο Χατζηνικολάου και θα του πεις. Δικό μου στούντιο. Κάτι. Ο Ευαγγελάτος βγαίνει από το News It. Εγώ θα βγαίνω από το Κόντρα. Θα μου φτιάξεις δικό μου στούντιο. Μια χαρά σε βρίσκω. Λοιπόν, θέλω να μου πεις λίγο για το Βασίλη. Ο Βασίλης είναι στον άλλο όροφο απάνω, αυτή τη στιγμή, κάνει εκπομπή ραδιοφωνική, μουσική, στο καταπληκτικό μουσικό ραδιόφωνο Δρόμος FM. Είναι πάρα πολύ καλός, γιατί αγαπάει αυτό που κάνει και γνωρίζει πολύ καλύτερα ίσως από τον καθένα, αγαπητή Τατιάνα, ότι αν αγαπάς αυτό που κάνεις, το κάνεις καλά. Δηλαδή η δουλειά μας είναι ένας έρωτας. Εδώ οι συνεργάτες βλέπω νέα παιδιά και πολύ ωραία παιδιά κτλ. Που φαντάζομαι ότι έχουν μια φιλοδοξία μέσα να διακριθούν κάποια στιγμή, να γίνουν, γιατί όχι, και παρουσιάστρες εκπομπής. Πρέπει να αγαπήσουν πάρα πολύ τη δουλειά για να προχωρήσουν και να κάνουν βήματα μπροστά. Αλλά γιατί... είναι πολύ κούκλος ο γιος, έτσι. Τον έβγαλες εκεί? Είναι πολύ κούκλος. Είναι κούκλος περισσότερο εσωτερικά ο Βασίλης. Όχι, είναι και εξωτερικά. Είναι ωραίο παιδί, ευτυχώς μου μοιάζει. Εγώ έτσι είναι και εξωτερικά. Δηλαδή αυτή η φωτογραφία δεν μ' αρέσει. Δεν είναι καλή. Αυτή η άλλη φωτογραφία που είναι με τον παπά είναι λίγο... αυτή μ' αρέσει. Ναι, εγώ είμαι χάλια εδώ. Το κάνεις για να με τη σφημίσει τώρα. Σφοκάρεις. Βάζεις τον Βασίλη μπροστά για να τη σφημίσει εμένα. Έβλεπα αυτή τη φωτογραφία και. Εδώ δεν έχει καμιά καλύτερα να μου δείξει για μένα. Εδώ να σχολιάζω, πρέπει να ήσουν με τα παραπάνω κιλά σε αυτή τη στιγμή. Βέβαια, είναι χοντρό. Αλλά δεν το έλεγα, από τάκτ. Από τάκτ. Και παρόλα αυτά την κρατάς τη φωτογραφία. Όχι, ξέρεις γιατί. Εδώ είναι κούκλος. Και εδώ κούκλος είναι. Ξέρεις γιατί όμως την κρατάω? Διότι βλέπω τη διαφορά. Βλέπω τη διαφορά. Δεν παίζεσαι. Πόσο έχεις τεκνέψει και γκομενέψει τώρα. Κοίτα τον εαυτό σου, Εμίλιε. Είσαι πιπινάκι έτσι πως βγήκε στο Μέγκα πρώτη φορά, Εμίλιε, που είχες βγει στο Μέγκα και είχε τρελαθεί ο κόσμος. Ίδιος είσαι τώρα. Πάρε τα πάνω σου. Να σε καλά. Αυτή τη γλυκιά νεανική φυσιογνωμία. Θα έρχομαι συχνά εδώ, με φτιάχνεις. Ναι. Είδες. Είδες. Θα ανεβάζω τώρα. Λοιπόν, με αυτή τη γλυκιά φυσιογνωμία. Πες μου μια συμβουλή που δίνεις στο γιο σου. Λοιπόν, να συνεχίσει να έχει πολύ μεγάλη όρεξη για τη δουλειά. Να μην τα βάζει κάτω στα εμπόδια και στις τρικλοποδιές, γιατί η δουλειά μας είναι δύσκολη. Είναι εξαιρετικά πολύ ανταγωνιστική δουλειά. Πρέπει να τα υπερβαίνει, να κάνει τις υπερβάσεις και να κρατήσει τα βασικά στοιχεία του χαρακτήρα του, να μην αλλοιώσει δηλαδή το χαρακτήρα του για κανένα λόγο στη ζωή του.